Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης, στη γραμμή μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Αυτή η δημοσκόπηση, κύριε Γεωργιάδη, στα ποιοτικά τη στοιχεία χτυπάει καμπανάκι αρκετά για την κυβέρνηση. Εντάξει, μια συμφορά είναι αυτή που περνάμε. Δεν περιμένουμε ακόμα να μας αποθεώνει κιόλας. Στην πρώτη πάντως σας αποθέωνε. Στο πρώτο κύμα. Η κοινωνία όσο συνεχίζεται το φαινόμενο κουράζεται, κύριε Τάκη. Ναι, σωστό είναι αυτό. Δεν είναι η ψυχολογία όλων μας η ίδια του Μαρτίου. Τώρα πια κάποια στιγμή και τα νεύρα των ανθρώπων σπάνε. Λογικό είναι ο κόσμος όταν σπάνε τα νεύρα του να κατηγορεί ότι μου κυβερνάει. Δεν το βρίσκω παράλληλο. Μου κάνει εντύπωση ότι και ο κύριος Τσιόδας έχει πέσει πάρα πολύ. Έχει πάει στο 60, ακόμα έχει θετικές γνώμες, αλλά στο 60 από το 90 που είχε. Και ο κύριος Χαρδαλιάς πια υπερτερούν οι αρνητικές γνώμες. Ξαναλέω. Έχεις μία συμφορά που κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και κανένας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος γιατί υπάρχει συμφορά. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε όλοι ότι εκπλησόμαστε από τέτοιου τύπου απαντήσεις. Δεν εκπλησόμαστε. Όχι, μισό αλλά... τελευταίο. Θα σας πω γιατί το κάνουμε. Γιατί στην πρώτη διαχείριση, από το πρωί ως το βράδυ, όλοι λέγατε πόσο φοβερές είναι οι δημοσκοπήσεις. Η κοινωνία το εξέλαβε όλο αυτό και λίγο σαν αστείο. Ήταν κάτι καινούριο για μας η καραντίνα, κάτι καινούριο για μας όλα αυτά τα μέτρα και βέβαια είδαμε όλοι μας το φόβο του δίπλα στην Ιταλία, το τι γινόταν και όλα αυτά. Άρα η ψυχολογία όλων μας ήταν διαφορετική. Όμως τότε το σενάριο που είχαμε όλοι στο μυαλό μας ήταν παιδιά, μένουμε μέσα τον Απρίλιο, άντε και αρχές Μαΐου, έρχεται το καλοκαίρι, τελειώσαμε. Αυτό ήταν περίπου σωστό. Το feeling της κοινωνίας. Αυτό το σαν αστείο δεν κατάλαβα. Το λέω ρε παιδάκι με την έννοια κάτι καινούριο. Δεν είναι το λέω. Α, με αυτή την έννοια για να το ξεκαθαρίζουμε. Ως εμπειρία. Ως εμπειρία καινούριο. Ναι. Δεν είχαμε ξαναζήσει καραντίνα. Είχατε ξαναζήσει καραντίνα? Όχι. Όχι δεν είχα ποιο. Νομίζω και κανένας. Και κανένας βέβαια. Όμως... Εννοώ ότι η ψυχολογία τότε ήταν λίγο πιο διαφορετική. Ναι. Όσο όμως εξελίσσεται το φαινόμενο, βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν. Να υπάρχει αγωνία για τις ΜΕΘ. Υπάρχει αγωνία, μήπως κάποιος δικός σου κολλήσει ή έχει δει κάποιον δικό σου κολλήσει, ταλαιπωρηθεί ασχέτως αν έχει πεθάνει ή όχι. Φυσικά. Μπορεί κάποιος να σωθεί, αλλά να έχει ταλαιπωρηθεί. Δεν σημαίνει ότι αυτόν τον. Ότι πέρασε καλά. Βέβαια. Έτσι. Όταν βλέπεις την επιχείρηση σου στην αρχή, τον κλείσαμε για ένα μήνα, είπε εντάξει, ένα μήνα θα αντέξω, δεν βαριέσαι. Θα αντέξω το καλοκαίρι, θα συνέλθω. Λέω την ψυχολογία πάλι τώρα. Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Το καλοκαίρι μισό τουρισμό αυτό περίμενες. Το χειμώνα λες να δουλέψω τις γιορτές να είσαι κλειστός. Δεν καταλαβαίνετε αυτό λέω ότι βαρύνει. Όμως και εσείς τα κάνατε όλα καλά η κυβέρνηση. Εννοώ. Καλά τώρα το... Κυρία Κοραϊκούστε, μετά χρυσών προφήτες υπάρχουν πολλοί. Αλλά ως γνωστόν για την εκκλησία μας οι μετά χρυσών προφήτες είναι και λίγο αναπατεώνες. Γιατί δεν υπάρχουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ας το αφήσουμε τώρα αυτή την κουβέντα, αν τα κάναμε όλα καλά. Έχω πει τη γνώμη μου και δεν έχω λόγο να μην σε δείτε να πω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τις χώρες. Ο ίδιος Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όχι εγώ ή εσύ. Ναι, ναι. Εξακολουθεί να μας έχει σε μια εξαιρετικά καλή ωραία. Θέση. Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, επειδή άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες. Θεωρείτε ότι είναι. Ότι μπερδεύει ανατρέπει συνεχώς την ψυχολογία του κόσμου όλο αυτό το ότι ο κάθε υπουργός βγαίνει και λέει μια διαφορετική ημερομηνία, ένα διαφορετικό κανένα σχέδιο, μια εικόνα που έχει στο μυαλό του. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, ποια ημερομηνία έχει δώσει κανένας υπουργός? Ο κύριος Παπαθανάσης είχε πει 30 Νοεμβρίου. Θα ανοίξει. Δεν είπε 30 Νοεμβρίου. Πώς δεν είπε? Αυτό έχουμε σενάριο αν μας πούνε να ανοίξουμε 30 Νοεμβρίου. Ναι, αλλά... Για ποιους τα είπε ο Πρωθυπουργός τις ημερομηνίες, λέτε? Δεν υπάρχουν ημερομηνίες και κανένας μπορεί να πει καμία ημερομηνία. Έχω πει εγώ ως αρμόδιος υπουργός για το εμπόριο 150 φορές. Το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν λέω ημερομηνία, περιμένω να μας πει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Ωραία. Έχω πει 150 φορές. Να το θέσουμε αλλιώς. Ναι. Τι εύχεστε να γίνει? Να ανοίξουμε σήμερα. Εντάξει. Η ευχή αυτή δεν θα πιάσει. Τα Χριστούγεννα. Εγώ δεν σας λέω τώρα για την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε χαλαρά πάλι σε lockdown καθολικό. Δεν θέλω πρόβλεψη. Δεν κάνω πρόβλεψη. Για εσύ, ωραία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στο μείζον, που είναι ο έλεγχος της πανδημίας. Αν δεν ελεγχθεί η πανδημία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Και να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Ας υποτεθεί λοιπόν ότι είχε έναν πρωθυπουργό που έλεγε δεν με νοιάζει να πεθάνει ο κόσμος, θα ανοίγω τα πάντα. Ας πηγαίνουμε σε ένα ακραίο σενάριο. Ναι, ναι, ναι. Θα λειτουργούσε η οικονομία, νομίζει να ακολουθεί ότι θα πεθάνει. Θα πήγαινε όλα τα καταστήματα να σωρίσει αφού θα πεθάνει. Ναι, εντάξει, σε αυτό δεν έχει κάνει. Για να λειτουργήσει η οικονομία πρέπει να ελεγχθεί η πανδημία. Τελεία.
όταν ελεγχθεί η πανδημία και μας πούνε οι γιατροί, παιδιά, τώρα μπορούμε να ανοίξουμε με μια σχετική ασφάλεια και υπό αυτούς τους κανόνες, εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξη μας δίνει το πατήμα το κουμπί αμέσως. Ωραία, τώρα, επειδή λέτε για τους ειδικούς, οι ειδικοί, το ακούσαμε και χθες και σήμερα, λένε ότι η εστίαση, μάλλον όχι, μπαρ και νυχτερινά κέντρα πάνε από τη νέα χρονιά και η εστίαση αναλόγως με βάση τα κρούσματα. Οικονομικά και με βάση την εικόνα που έχετε εσείς και αυτά που ξέρετε, εάν και η εστίαση ανοίξει μετά τις γιορτές, πόσο σημαντικό θα είναι το πλήγμα και πόσο φοβάστε πόσα θα είναι τα οριστικά λουκέτα που μπορεί να έχουμε σε αυτό το κομμάτι. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η μελέτη που έχει κάνει η Eurostat λέει ότι το 2/3 των επιχειρήσεων κινδυνεύουν να κλείσουν στην Ευρώπη. Εμείς στην Ελλάδα, όπως ξέρετε και από επίσημες δηλώσεις και του κ. Ντομπρόφσκι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρούμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Έχουμε καταφέρει να πάμε πολύ καλύτερα στο οικονομικό επίπεδο, μιλάω τώρα, από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό είχαμε και πολύ μικρή απώλεια θέσεων εργασίας μέσα στο πρώτο lockdown και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μαζικά λουκέτα στην Ελλάδα. Πιστεύω τα μέτρα που πήραμε, οι επιστατές προκαταβολές, τα γρήγορα εγκαιοδοτικά δάνεια, τα παγώματα που κάναμε, η αναστολή των εργαζομένων, τη μείωση των ενοικίων, όλα αυτά τα μέτρα αθροιστικά έχουν συμβάλει καθοριστικά στο να μείνουν επιχειρήσεις ζωντανές υπό εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Προφανώς. Υπάρχουν πολλά παράπονα, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχουν τα παράπονα. Πώς δεν υπάρχουν, παράπονα υπάρχουν πάντα στη ζωή, κυρία Κρόιτσα. Μα εδώ είναι τώρα. Δεν κάνει δουλειά η κυβέρνηση τα θέματα. Μα τώρα μιλάμε τόσο σοβαρά τώρα. Μα τώρα μιλάμε. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Δεν προκαλέσετε. Δύο μηνύματα. Το ένα. Βασίλη το μικρό του, δεν λέω το πρώτο που θέλει ο άνθρωπο. Σα διαβάζω. Να είστε καλά με τη μία επιστρεπτέα, τουλάχιστον επιχειρήσει σωστέ μικρέ, αν λέτε επιχειρήσει, το επιχειρήσει στο κέντρο του, είναι, με 30 εργαζομένου, να μα κάνετε και κερδοφόρου. Τέτοια αντιμετώπιση δεν μπορούσα να διανοηθώ. Όποιο γκρινιάζει, υπογράφω ότι είναι απλό. Τώρα ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Δεύτερο μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα. Ναι. 50 σα διαβάζω. Δεύτερο ναι. μήνυμα. Δημήτρη το μικρό του. Δεν λέω το επόμενο, πάμε θέλει. Αγαπητέ μου φίλε, αυτό που έχετε κάνει με τι επιστρεπτέ προκαταβολέ μα έχει ω επιχειρήσει. Μα ευχαριστούμε. Ωραία. Βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα, κύριε Κοραή. Ωραία, ξέρετε αυτό που λέτε. Ξέρετε τι μου θυμίζετε. Ένα κράτος που έκαναν επιχειρήσεις. Σε ποιον φωνάζετε? Το Σάββατο και πληρωθήκαν τη Δευτέρα. Σε ποιον φωνάζετε? Σε ποιον φωνάζετε? Δεν μπορώ να ακούω αυτό που μου λέτε. Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να σας ακούω να φωνάζετε. Είναι και λίγο δικαίωμα μας φέτος. Ακούστε λίγο. Καταρχάς δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους γιατί δεν ακούει κανένας τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Εντάξει. Ναι, αυτό καταλαβαίνουμε. Αλλά αν έχετε χάσει εσείς την ψυχραιμία, τι θα κάνει ο κόσμος? 24 ώρες στο 24ωρο. Καλά κάνετε. Φυσικά. Λοιπόν, τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση είναι και σωστή κατεύθυνση και πολλά. Εάν χρειάζεται να πάρουμε κι άλλα, θα πάρουμε κι άλλα. Πάντως, το να γκρινιάζουμε όλη την ημέρα δεν ωφελεί. Κύριε Υπουργέ, το να είναι τεντωμένα τα νεύρα είναι κατανοητό. Αλλά λογικά οι άνθρωποι που κυβερνούν μια χώρα πρέπει και τα νεύρα να τα έχουν υπό έλεγχο και να μην χάνουν την ψυχραιμία τους. Οι άνθρωποι που έχουν μικρόφωνο να ξέρουν γιατί μιλάμε. Εμείς ξέρουμε γιατί μιλάμε. Μέτρα από την κυβέρνηση είναι. Μα αφήκους. Δεν είπαμε αυτό. Λοιπόν, εμείς παίρνουμε μηνύματα, κύριε Υπουργέ, και από ανθρώπους οι οποίοι είναι χρόνια άνεργοι, οι οποίοι πήραν στην πρώτη φάση. Τώρα δεν την πήρε. Και μέσα στο COVID, πώς δηλαδή ο άλλος να βρει δουλειά? Πώς δεν πρέπει να τον βοηθήσετε και αυτόν ξανά? Έχω, παντού έχω δίκιο. Και επίσης θέλουμε να σας πούμε. Έχουν οι πολίτες. Μισό λεπτό. Θέλουμε να πούμε. Εμείς δεν είπαμε αυτό. Άλλη ερώτηση κάναμε. Πάρα πολλά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Υπουργέ, ναι, άλλη ερώτηση κάναμε εμείς. Εγώ από αυτό το μικρόφωνο έχουμε πει ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή πράγματι είναι ένα μέτρο που δεν υπάρχει σε άλλη χώρα μαζί με την αναστολή και γι' αυτό δεν έχουμε την έκρηξη της ανεργίας που υπάρχει σε άλλες χώρες, αλλά αυτά τα λέμε κάθε μέρα. Εσείς δεν μας ακούτε. Εγώ έχω πρόβλημα με τα αυτιά όταν φωνάζετε. Υπάρχει λόγος σε αυτή τη συμφορά? Όχι, η ερώτηση άλλη ήταν. Εγώ ήθελα, αυτό ζήτησα, την εκτίμησή σας με βάση τα στοιχεία που έχετε, πόσες επιχειρήσεις στο κομμάτι της εστίασης, της διασκέδασης γενικά, θεωρείτε ότι πιθανότατα θα βάλουν λουκέτο αν δεν ανοίξουν για τις γιορτές? Αυτό ρώτησα. Καθαρή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορεί να γίνει τέτοια εκτίμηση γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του φαινομένου. Πρέπει να τελειώσει το φαινόμενο για να σας το πω αυτό. Το ίδιο θα είναι η εκτίμησή μου αν τελειώσει το lockdown την Παρασκευή, το ίδιο την άλλη Παρασκευή, το ίδιο μετά από 50 Παρασκευές. Μα εγώ άλλο σας είπα. Εγώ σας είπα αν δεν ανοίξουν καθόλου για τα Χριστούγεννα. Ήταν συγκεκριμένη είναι ερώτηση. Είναι μεγάλη ζημιά για την εστίαση να μην ανοίξει τα Χριστούγεννα. Σωστό το ερώτημα. Μεγάλη ζημία, το δέχομαι. Τεράστια ζημία, όχι μεγάλη, μην το δεχόμαστε. Τεράστια ζημία.
Όμως η κυβέρνηση είναι έτοιμη με πολύ σκληρά και δυνατά μέτρα να βοηθήσει αυτό να ξεπεραστεί. Λοιπόν, δεν θα αφήνει τις επιχειρήσεις μόνες τους. Αν ερώτηση. Αυτό με ρωτάνε, έχετε δίκιο. Ωραία, ερώτηση. Αυτό ρώτησα. Ερώτηση. Μην ακούσετε έτσι πέρα τώρα και ξαναφωνάζετε. Θα βγάλω τα ακουστικά. Εντάξει. Αν εσείς δεν είστε ψύχρεμοι, τι πρέπει να είναι ο κόσμος, θα πρέπει να βγει στα κάγκελα. Λοιπόν, ερώτηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος, αλλά φάνηκε. Δεν δέχομαι την αδικία. Αδικία τώρα να δείτε ο κόσμος πώς δεν δέχεται την αδικία. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο. Ακούστε κύριε Κοραή, μιλάμε τώρα με όλα τα πενιτήρια, με όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, με όλους τους κλάδους, όλη την ημέρα. Ξέρετε τι θα το κάνω, θα πρέπει να βγάζω τα zoom σε βίντεο. Όλοι οι κλάδοι τα ξεκινάνε, ξέρετε τι λένε. Με φίλους σας μιλάτε. Με φίλους. Ξέρετε αυτό τώρα. Τώρα με προκαλείτε. Άλλη ερώτηση είχα να σας κάνω. Τώρα με προκαλείτε. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό που λέτε. Κάτι που έλεγαν κάτι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι περπατούσαν στην Πανεπιστημίου και τους έλεγαν μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μην μου το κάνετε αυτό κι εσείς έξυπνος άνθρωπος. Δεν ξέρω τι λέγαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν αυξάναν τις ασφαλιστικές φορές. Είστε θεοί, τι τους έλεγαν. Δεν θυμάμαι τη φράση. Στον Πετρόπουλο. Στον Πετρόπουλο. Αλλά εγώ θα σας το ξαναπώ. Επιχείρηση στην Ελλάδα που έκανε έτοιμο στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης το Σάββατο για να πάρει λεφτά και τα πήρε τη Δευτέρα από το 1830 και την συνθήκη του Λονδίνου που ιδρύθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος δεν έχει ξαναυπάρξει. Συγχαρητήρια. Εάν μπορείτε να μου βρείτε άλλο παράδειγμα, να σας ζητήσω συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν. Εάν δεν μπορείτε να μου βρείτε άλλο παράδειγμα, θα μου πείτε μπράβο. Όχι. Αλλά εγώ θα σας πω. Εγώ θα σας. Πρώτον, αυτό που μου λέτε εσείς που κάνατε ήταν το αυτονόητο. Στο αυτονόητο δεν λέμε μπράβο, κύριε Υπουργέ. Δεν με μολέτε. Ξέρετε όμως και το 534 ότι. Με αυτό τον τρόπο, δεν το απαξιώνω, λάθος κάνει. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η κυρία Βεστάγκερ, η επίτροπος ανταγωνισμού, μας είπε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το πώς χειρίζεται την πανδημία οικονομικά. Οκ, τα ακούμε όλα αυτά. Δεν είναι αυτονόητο. Έχετε δίκιο, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι της άποψης ότι το αυτονόητο δεν είναι ποτέ αυτονόητο σε μια χώρα. Όταν λέμε ότι όταν κάποιο δουλεύει και κάνει δουλειά, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά έχουμε μόνο να κάνουμε κριτική για το ένα τσίκ που μπορεί να το βγει και σε μια συνέντευξη για το άλλο τσίκ που δεν μπορεί να δουλέψει κανένα στο τέλος. Κύριε Υπουργέ. Στην κρίση και συμφορά έχετε και εσείς ευθύνη. Φυσικά, είναι πάγια φυσικά, άποψη, φυσικά. Και εμείς, δεν είναι πάγια. Και εμείς φυσικά, τη δεχόμαστε. Που έχουμε μικρόφωνο. Τη δεχόμαστε, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, τη δεχόμαστε αυτή την άποψη. Όπως οι δημοσιογράφοι είχαν πολύ μεγάλη ευθύνη και στα χρόνια των μνημονίων φυσικά. Για το τι έλεγαν γιατί και το τι έκαναν. Φυσικά. Φυσικά. Γι' αυτό το. Λοιπόν, συμφωνώ απολύτως εγώ σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Ζούμε μια παγκόσμια συμφορά. Ωραία. Μακάρι να μην την είχαμε ζήσει ποτέ. Σε αυτή τη συμφορά η κυβέρνηση που έχουμε έχει πάρει μια απόφαση. Πρώτον, θα σώσουμε όσες περισσότερες ανθρώπινες ζωές μπορούμε, ασχέτως οικονομικού κόστους, εξού και οι καραντίνες και όλα τα άλλα μέτρα. Και δεύτερον, οικονομικά. Θα κάνουμε τα πάντα και κάνουμε όσα μπορούμε περισσότερα για να μην μείνει κανένας πίσω μόνος του. Δεν θα αφήσουμε έναν συμπολίτη μας αβοήθητο και μόνο σε αυτή την κρίση. Αυτές είναι οι δύο βασικές θέλουμε να πολιτικής μας. Λοιπόν, ερώτηση τώρα που ηρεμήσατε και λίγο, κατέβηκαν τα γράδα, σας ερωτώ. Έρχομαι λοιπόν στον κύριο Τσίπρα και αυτά που είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, να σας τα αποθυμίσω. Αλλά ήρεμα, δεν θέλω να ξαναφωνάζετε, θα βγάλω τα ακουστικά. Και σήμερα λέει ήρθε και ο πιο κοντινός υπουργός του κύριου Μητσοτάκη, στον κύριο Κεραπετρίτη. Αναφέρεται να μας πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ευτυχώς που δεν έχουμε περισσότερες μεθ, γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερους νεκρούς, αφού η θνητότητα έχει ανέβει σχεδόν στο 50% για όσους νοσηλεύονται σε αυτές. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτές οι δηλώσεις είναι προϊόν του πανικού ή του αμοραλισμού και του κινησμού τους. Δεν ξέρω αν προδίδουν τον ερασιτεχνισμό ή την ιδεολειψία τους, γιατί λέει δεν αγαπάτε εσείς το εσύ. Μία απάντηση, ένα σχολιασμό. Το εσύ. Το εσύ. Και το για τον κύριο Γεραπετρίτη. Ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μητσοτάκη με λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι το παρέλαβε. Οι περισσότερες προσλήσεις που λέει συνεντεύξεις είναι οι φύλακες, τραπεζοκόμοι και τα λοιπά, επειδή καταργήσαν το outsourcing και κάνανε προσλήψεις για να μην υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες. Θα σας πιέσω, συγγνώμη, έχετε δύο λεπτά για όλα, για τα πάντα. Ωραία, λέω λοιπόν, ο κύριος Τσίπερ που τα είπε αυτά παρέδωσε λιγότερους γιατρούς και λιγότερους νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από όσους παρέλαβε. Όταν λοιπόν ως πρωθυπουργός, παρά τις μολέγαλες κουβέντες που λες, έχεις αυτό
το ιστορικό, ό,τι άλλο πει δεν έχει σημασία. Όσες εντατικές έχουμε πάνω από τις διπλάσιες από όσο μας παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα άλλα που μου λέτε είναι, είχαμε να λέγαμε. Για τον κύριο Γιαναπετρίτη, τόσο μεγάλη διαστρέβλωση δηλώσεως ανθρώπου δεν έχω ξαναδεί ποτέ, ποτέ, ποτέ μέχρι σήμερα. Ακόμα και για μένα δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη. Σας διαβάζω μόνο, επειδή το έχω κρατήσει το κινητό μου αποδελτιωμένο, προσέξτε. Παίζουν συνέχεια το βίντεο, το συγκεκριμένο το κομμένο, αλλά στα προηγούμενα 30 δευτερόλεπτα έχει πει το έξι, το έχω βάλει το μοταμόγια, το βλέπω. Για να πετρίτης, χθες, πριν το βίντεο που βλέπετε παίζουν συνέχεια και τη δηλώσεις του Τσίπρα. Το ξέρουμε, να τα ακούσουν οι ακροατές. Θα ήθελα να έχουμε και 5.000 μεθ. Η μεθ όμως δεν είναι η λύση του ζητήματος. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να προφυλασσόμαστε εμείς οι ίδιοι, ώστε να μην χρειάζεται να προσφεύγουμε στις μεθ. Αυτό έχει πει ο κ. Γεραπετρίτης. Υπάρχει κανένας λογικό άτομο που σε αυτό διαφωνεί? Κανένας. Ωραία. Γιατί τον έχουν εκβάλει τον άνθρωπο 24 ώρες, μπορεί να με εξηγήσετε? Αφού τώρα είπα ότι κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει. Μάλιστα. Γιατί? Στο κομμάτι Γεραπετρίτη, εγώ θα πω το εξής, ότι θεωρώ ότι καταρχάς πρέπει να έχουμε μία λογική για το πώς αντιμετωπίζουμε τις δηλώσεις που κάνουν οι άνθρωποι. Αν πιστεύει κάποιος ότι θα έβγαινε ένας υπουργός της κυβέρνησης να πει ότι αν κάνουμε μεθ θα έχουμε νεκρούς, πρέπει να είναι ή τρελός ή να είναι βαθιά. Αλλά φαίνεται. Και αν του άρεσε το ύφος, αν το πέτσει και όλοι οι αντιπολίτες να ξέρετε κάτι. Αυτό. Ναι, απλά επειδή όλη αυτή η ιστορία παίρνει χρόνια και ο καθένας ψάχνει να βρει το λεκτικό λάθος που θα κάνει ο άλλος για να τον στήσει στον τοίχο. Έχει γίνει και από εσάς, γίνεται τώρα και από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς το κάνατε κατά κόρη. Θέλω έναν τίτλο για να κλείσουμε. Πρέπει να συνοηθούμε ανθρώπινα και πολιτισμένα. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και να χρησιμοποιήσεις μια λέξη και έχεις μπαϊλτισμένοι, το καταλαβαίνω, φοβισμένοι, στεναχωρεμένοι, όλα αυτά είναι φυσιολογικά να υπάρχουν αυτή τη συμφορά. Δεν θα μας ωφελήσουν μεταξύ μας τσακωμοί για ανούσια ζητήματα. Θα μας ωφελήσει μεταξύ μας συνεννόηση. Όταν περάσουμε απέναντι και ξεφύγουμε από όλα αυτά, να τσακωθούμε, να το ευχαριστούμε. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα.